Πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε να μπούμε στην υπόθεση της 12χρονης που έχει απασχολήσει το Πανελλήνιο πάρα πολλούς μήνες. Και τώρα, όπου πάμε προς το τέλος της δικαστικής διαδικασίας, θα δούμε το Σωτήρη Μπαρσάκη, διότι στον βασικό κατηγορούμενο, στο μαγαζί του βασικού κατηγορούμενου, είχαμε χθες μια πορεία διαμαρτυρίας και επεισόδια. Καλημέρα, έτσι ακριβώς. Είχαμε πορεία διαμαρτυρίας, ενώ κατά τη διάρκεια αυτής υπήρξε ένταση μεταξύ των διαδηλωτών με τους αστυνομικούς. Επιτέθηκαν οι ομάδες αυτών των ατόμων στους αστυνομικούς με αποτέλεσμα να υπάρξουν έτσι εντάσεις καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Επίσης υπήρξαν φθορές σε ιαλοπίνακα που υπήρχε εκεί σε κατάστημα στην περιοχή. Καταλαβαίνετε τώρα πώς συμβαίνουν αυτά. Πετάξαν και τρικάκια εκεί στο σημείο με συνθήματα. Να σας πω, αυτό έγινε διότι είχαμε την εισαγγελία, η οποία συνεχίζεται η αγόρευσή της, ζήτησε την απαλλαγή του βασικού κατηγορουμένου από τρεις βασικές κατηγορίες: τον βιασμό, την μαστροπία σε οίκους ανοχής και τη μαστροπία μέσω εξαναγκασμού σε αποκόμιση πορνικών εσόδων. Ενώ αντίθετα ζήτησε την καταδίκη σε άλλες τέσσερις κατηγορίες. Θα μας τα πει η Ιωάννα Μάντρο αυτά, Σωτήρη μου. Θα μας τα πει η Ιωάννα. Εκεί η κατάσταση πώς είναι στον Κολωνό? Από το πρωί, από νωρίς το πρωί που βρισκόμαστε, είναι ιδιαίτερα ήσυχα τα πράγματα. Δεν υπάρχει έτσι κάποια ιδιαίτερη ένταση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τις επόμενες ώρες και τις επόμενες μέρες θα έχουμε κάποια παρόμοια εξέλιξη. Ευχαριστούμε, Σωτήρη, να είσαι καλά. Πάμε στην Ιωάννα Μάνδρου να δούμε το δικαστικό κομμάτι της υπόθεσης. Δικαστικό κομμάτι, με την πρόταση της εισαγγελέως, έχει ξεσπάσει πολύ μεγάλη, αν το πούμε κομψά, συζήτηση για αυτά που πρότεινε η εισαγγελέας. Άκουσα την Ιωάννα πριν, να την καλημερίσουμε, η οποία τα τεκμηρίωσε όλα αυτά όπως κάνει πάντα νομικά, η αλήθεια είναι. Αλλά βρε Ιωάννα μου, πριν μας τα πεις, εγώ ένα ερώτημα έχω να κάνω, από χθες δηλαδή που το άκουσα. Δεν ξέρω τι λέει ο νόμος, γιατί νομικός δεν είμαι, οφείλω να το ξεκαθαρίσω αυτό, αλλά εμένα μου φαίνεται ότι αν ένα 12χρονο κορίτσι πηγαίνει με έναν 50χρονο ή οτιδήποτε ενήλικα τέλος πάντων, συνιστά βιασμό, έτσι το βλέπω εγώ. Όχι νομικά, επαναλαμβάνω, και νομίζω ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας κάπως έτσι το βλέπει. Είτε υπάρχει συνένεση είτε όχι. Λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τις αντιδράσεις τις κοινωνικές. Και εγώ χθες όταν άκουσα ότι απαλλαγή για το βιασμό και απαλλαγή για τη μαστροπία, σοκαρίστηκα. Λέω, τι γίνεται εδώ? Αλλά θα βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ναι. Και θα πούμε τι είπε η εισαγγελέας, τι σημαίνει αυτό που είπε και τι περιμένουμε από το δικαστήριο. Γιατί πρέπει να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Ναι. Πάμε λοιπόν σε αυτή τη δίκη. Αυτή η δίκη έχει γίνει και κλεισμένων των θυρών και πολύ σωστά για καιρό, διότι το θύμα είναι ανήλικο και οι πράξεις που αποδίδονται κατηγορούμενους σεξουαλικού τύπου είναι αποτρόπες και φρικτές και δεν μπορούσαν να γίνουν αυτά σε μια δημόσια συνεδρίαση που παρακολουθεί ο κόσμος. Ναι. Πάει. Η εισαγγελέας τι είπε? Η εισαγγελέας είπε δύο πράγματα. Μην μπλέξουμε με τα νομικά, γιατί και εμένα δεν μου αρέσει καθόλου η επίκληση της νομικής ορολογίας. Η εισαγγελέας είχε δύο σκέλη αγόρευση. Το πρώτο είπε ότι αυτός ο 56χρονος σήμερα κατάρχης στο Κολωνό, που βαρύνεται, να το πούμε απλά, με δύο πράγματα, ότι σεξουαλικά κακοποιούσε το 12χρονο κορίτσι και επιπλέον φρόντιζε, να χρησιμοποιήσω τη λαϊκή έκφραση, να το πλασάρει και σε άλλους, δηλαδή πολύ βαριά πράγματα. Η εισαγγελέας λοιπόν είπε να απαλλαγεί για το βιασμό και να απαλλαγεί και για την μαστροπία. Γιατί το είπε αυτό? Καταρχήν δεν ξέρουμε την ακροαματική διαδικασία τι έχει προκύψει. Είπε όμως και κάτι άλλο, το οποίο δεν μπορούμε ούτε να το υποτιμούμε, ούτε να το αποκρύψουμε. Είπε να κριθεί ανοχώς για εξίσου βαριά αδικήματα, όπως είναι η διακεκριμένη κατάχρηση. Μην μπλέξω τι σημαίνει διακεκριμένη κατάχρηση. Είναι, θα το πω απλά για να το καταλάβουμε όλοι, βιασμός χωρίς την άσκηση βίας.
σεξουαλική κακοποίηση χωρίς βία. Ναι. Όπως είπε, να κριθεί ένοχος για τον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραμάτισε, να εκπορνεύεται αυτό το κορίτσι. Δηλαδή δεν απαλλάσσει το συγκεκριμένος. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Είναι χαμηλότερες οι ποινές από το βιασμό και τη μαστροπία. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Βέβαια, αν ακόμα η πρόταση αυτή γίνει όπως την είπε η εισαγγελέας εχθές από το δικαστήριο δεκτή, διότι το δικαστήριο τις εισαγγελικές προτάσεις δεν το δεσμεύουν, μπορεί να τις πετάξει και μπορεί να τις κάνει και δεκτές. Αλλά ας πάρουμε την εποχή ότι το δικαστήριο αυτή την πρόταση θα τη θεωρήσει σωστή και θα την υιοθετήσει. Το ερώτημα που μας απασχολεί όλους είναι αυτός ο άνθρωπος θα πέσει στα μαλακά. Η απάντησή μου η οποία είναι τεκμηριωμένη, όχι. Μάλιστα. Γιατί οι ποινές και για αυτά που προτείνει η εισαγγελέας είναι πολυετής καθήρξης. 15, 20 Μάλιστα. και βάλε χρόνια. Άρα, 20 αυτό... χρόνια και θα βγει στα πόσα, Ιωάννα, γιατί είναι με τον προηγούμενο ποινικό κώδικα, έτσι δεν είναι. Θα βγει, τώρα δεν μπορώ να τα υπολογίσω, θα βγει στα 10. Μάλιστα.